Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Πώς πάνε τα κέφια καταρχήν? Πάνε καλά, γιατί την αγαπώ τη Θεσσαλονίκη. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από εδώ, από τα παιδικά μου χρόνια. Είναι η μισή καταγωγή μου από εδώ. Είναι η μητέρα μου από τη Θεσσαλονίκη. Και όσο ζούσε η γιαγιά μου, ερχόμουν συχνά. Έχω σπουδάσει και ένα χρόνο εδώ. Πέρασα στο τμήμα μουσικών σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αλλά μετά πήρα μεταγραφή, σας την έσκασα και κατέβηκα στην Αθήνα. Καμιά φορά μας φεύγει το. Ξέρεις, τα καλά χέρια φεύγουν, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορείς να μείνεις για πάντα εδώ. Βλέπουμε εδώ μεταξύ ήδη τη δουλειά σου. Δεν ξέρω αν ακούμε κιόλας. Προφανώς τα ακούμε, θα μου πεις. Μου έκανε εντύπωση το βιογραφικό του Νίκου, πως αποφύτησε από το τμήμα μουσικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι αριστούχος πανψηφί του τμήματος σύγχρονου τραγουδίου του Εθνικού Οδείου Αθηνών. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Αλλά για όσους δεν καταλαβαίνουν, ας μας τα εξηγήσει. Κοίταξε να δεις κάτι. Οι τίτλοι πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Για μένα περισσότερο σημασία από τα χαρτιά έχει εμπειρία. Και απέκτησα εμπειρία γιατί είμαι τυχερός και έχω συνεργαστεί με δύο σπουδαίους Έλληνες συνθέτες, με τον Γιάννη Τοσπάνο και τον Γιώργο Χατζηνάσιο, και συνεχίζω να συνεργάζομαι, καθώς και με νεότερους συνθέτες, όπου βλέπουμε και τη δουλειά αυτή, είναι η Ανδριανή Ζαγκανά, με την οποία συνεργάζομαι τον τελευταίο χρόνο, και το βίντεο κλιπ που παρακολουθούμε είναι το τραγούδι Άνοιξη, το οποίο βγήκε επίσημα τώρα τη Δευτέρα 12 Μαΐου. Και είναι ο προπομπός ουσιαστικά μιας δισκογραφικής δουλειάς με τίτλο Εποχή, που θα βγει πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι, το αργότερο αρχές φθινοπόρου. Και δεν μου λες τώρα ένα νέο παιδί. Τι άλλο μπορεί να θέλει από την δισκογραφική του καριέρα, από τη μουσική του πορεία, όταν έχει τέτοια συνεργασία στο ενεργητικό του? Δηλαδή φαντάζομαι δεν είναι εύκολο πράγμα. Κοίταξε, για όλους να συνεργαστούν με τους Πανό. Σαφέστατα, αυτές οι συνεργασίες και όλη μου η διαδρομή μέχρι τώρα έγινε με πολύ σκληρή δουλειά και κόπο. Και δεν το λέω για να φανεί κάπως αυτό. Είναι καθαρά δική μου επιλογή να κάνω μόνο καλές επιλογές. Αυτό μου προσφέρει και χρόνο και εμπειρία στο να μπορώ να πηγαίνω παραπέρα. Και πιστεύω ότι και με αυτές τις δουλειές, τις καινούργιες που θα βγουν με δικά μου τραγούδια, μακάρι δηλαδή να καταφέρω να περάσουν στον κόσμο και να τους αγγίξει. Είμαι σίγουρη. Είναι και πολύ ωραία μελωδική η φωνή σου. Δηλαδή, από τις πρώτες νότες σε ταξιδεύει. Όχι, δεν σε ταξιδεύει. Ταξιδεύει εμένα. Ας το πάρουμε διαφορετικά. Γιατί συνηθίζουμε να μιλάμε σε δεύτερο πρόσωπο και αποποιούμαστε την ευθύνη. Αυτό είναι κόλπο που ξέρει τον ψυχολόγο. Δεν ξέρω αν το έχει υπόψη. Σε βάζουν πάντα να μιλά σε πρώτο πρόσωπο. Σου λένε δεν σε ταξιδεύει. Εσένα ταξιδεύει, δεν με ταξιδεύει. Εντάξει. Και ωραίο εικαστικό. Ναι, η σκηνοθεσία είναι του Πάρη του Γρηγοράκη. Και έχει πάει ήδη πολύ καλά. Είναι τρεις μέρες στο YouTube και πηγαίνει πολύ καλά και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Στα πόσα χτυπήματα. Πώς είναι να μετράς τη δουλειά σου στα χτυπήματα? Κοίταξε να δεις κάτι, για μένα ακόμα που δεν έχω μπει πολύ καλά σε όλο αυτό το σύστημα της μεγάλης προβολής, είναι αρκετά σημαντικό. Δηλαδή μέσα σε τρεις μέρες έχουμε περίπου 1500 χτυπήματα και νομίζω ότι είναι πολύ καλά για αρχή. Φαίνεται ότι ο κόσμος που το ταξιδεύει αυτό το πράγμα και είναι πολύ θετικό αυτό για να προχωρήσει αυτή η δουλειά και να γίνει πιο γνωστή στον κόσμο. Τι λες τώρα, εγώ και 30 να έχω στα αποσπάσματα των εκπομπών μου, πανηγυρίζω από μόνο μου. Λέω μεγάλη επιτυχία μου, ήταν 30 ακόμα άνθρωποι πέραν της εκπομπής. Χίλια τόσο σε πόσες μέρες είπες? Σε τρεις μέρες. Άσε με σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε. Ξέρεις τι, πρέπει να τα σκεφτόμαστε όπως είναι τα πράγματα. Όπως είναι στα μεγέθη που βρίσκονται, εν πάση περιπτώσει. Ξέρεις κάτι, όταν αυτά τα χτυπήματα που λες έχουν έρθει μετά από πολύ κόπο και πολύ αγάπη κυρίως. Είμαι σίγουρη. Για μένα είναι ένα εκατομμύριο, δεν είναι μόνο 1500. Φυσικά, φυσικά, ανάγονται. Δεν μου λες τώρα, μου υποσχέθηκες μερικές συναυλίες το καλοκαίρι. Αυτές που μπορώ να ανακοινώσω, οι οποίες όμως δυστυχώς δεν είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη. Είναι με τον Γιάννη Σπανό, 31 Μαΐου παίζουμε στο Λαγονίσι με την Μπέννη Ξενάκη στο My Friends Bar. Έλα μωρέ, ένα τσιγαροδρόμος είναι και το Λαγονίσι. Έλα μωρέ, ένα αεροπλάνο θα πάρετε. Ένα πάνε ένα παπούτσι και το κόβουμε. Με τον Γιώργο Χατζηνάσιο θα κάνουμε μια συναυλία στο Βελβεντό στην Κοζάνη 9 Αυγούστου.
γίνεται μια τιμητική συναυλία για τον κύριο Γιώργο εκεί. Θέλει το πουλοβεράκι του στο Βερβέντο. Πάντως ακόμα και καλά. Αυτό είναι κοντά. Μην ξεγελαστείτε, πάρτε το. Αυτό είναι κοντά, μπορείτε να έρθετε. Με μεγάλη χαρά. Είχαμε κάνει και με τον κύριο Γιώργο μια πολύ ωραία συναυλία στον Πολύγυρο πέρσι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Πήγε πολύ καλά. Και έχω και μια δική μου συναυλία στην Αθήνα, στο Χιτήριο, στο Γκάζι. Γύρω στα μέσα Ιουνίου. Η ημερομηνία ακόμα δεν έχει σταμπλαριστεί. Άρα πρέπει να είμαστε σε επαφή για να τα μάθουμε και να τα ανακοινώσουμε στον κόσμο, διότι μας βλέπουν από διάφορες περιοχές του κόσμου μέσω του web. Θα μας βλέπουν σίγουρα και από την Αθήνα, γιατί έχω αρκετούς φίλους που ενδιαφέρθηκαν που θα έρθω εδώ. Τους χαιρετισμούς μου θα τους δώσουμε φυσικά. Φυσικά. Να πω ότι εκκρεμεί ακόμα μια δουλειά, ναι, με μια συνθέτρια που συνεργάζομαι από το 2007, την Πηγή Τηλικούδη. Mm-hmm. Και μάλιστα τους στίχους αυτή τη δουλειά τους υπογράφει ο Φίλιππος Γράψας, που είναι δικό σας εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Είσαι πολύ τυχερό αγόρι, εγώ θέλω να πω. Με τα ονόματα που ακούω και τα οποία δεν αναφέρονται εντελώς συμπτωματικά, συνδέεσαι επαγγελματικά μαζί τους. Μπράβο σου, μπράβο σου, γιατί... Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Όχι, όχι. Σίγουρα έχεις περάσει από πολλά crash test προκειμένου να φτάσεις σε αυτό το σημείο στην καριέρα σου. Σίγουρα. Άρα, αν αυτή είναι η βάση, φαντάζομαι ποια θα είναι η εκτόξευση μετά. Δεν μπορώ να φανταστώ μάλλον. Κοίταξε, θέλει πάντα να συνεχίζω με το ίδιο πείσμα και την ίδια αγάπη, γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο. Και αυτό που είπαμε και πριν, έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός να βλέπεις τη δουλειά σου να προχωράει και να το χαίρεσαι. Μπράβο, καλή επιτυχία, πολύ καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ που έκανες τον κόπο και ήρθες. Και ελπίζω να τα ξανανταμώσουμε. Βεβαίως, όποτε έρθεις στη Θεσσαλονίκη η πρόσκληση ισχύει για πάντα από εδώ και στο εξής, το δίνει και εσύ, να ξέρεις.